Στην Ολλανδία και πλήθος κόσμου είχε διαμητερεύσει έξω από το μαγαζί για να το αγοράσει. Τη στιγμή λοιπόν που ο δημοσιογράφος έπαιρνε συνέντευξη από έναν Ολλανδό που μόλις είχε παραλάβει το κινητό, πέρασε ένας άντρας με σκούτερ και έκλεψε το κινητό. Όπως Απίστευτο. βλέπετε και εσείς Πραγματικά είναι στην απίστευτο. Ούτε σκηνοθετημένο να ήταν και να ήταν γύρισμα για ταινία όλο αυτό που συνέβη. Και όμως θέλω να σας πω πως η αντίδραση όπως βλέπετε είναι εξωπραγματική, καθώς εκείνος αρχίζει να γελά, αλλά Μα συνεχίζει αυτόητος σοκαρίστηκε. να δίνει συνέντευξη. Σοκαρίστηκε. Να σας πω. Σοκ λέγεται αυτό. Πού να το περιμένει ότι θα του συμβεί αυτό. Κι όμως, επειδή θεωρήσαμε ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτό και το ψάξαμε, Ναι. ο συνεντευξιαζόμενος εργάζεται για λογαριασμό μιας Ολλανδικής ιστοσελίδας που πριν από 2 χρόνια είχε στήσει μια καταπληκτική φάσα στην κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ. Είχε τοποθετήσει ένα ψεύτικο iPhone Ναι. και κατέγραφε τις κινήσεις των περαστικών. Εκτιμάται λοιπόν πως και το κινητό αυτό που κρατάει στο συγκεκριμένο βίντεο είναι ψεύτικο και όλο αυτό είναι μια καλωστημένη φάρσα. Μακάρι να το ευχηθούμε όλοι, γιατί πραγματικά θα ήταν πολύ μεγάλη ατυχία μέσα στην τύχη του συγκεκριμένου. Για να δούμε το ρόλο, Γίνα, έναν τελείως διαφορετικό σκύλο.